όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανό λευκή ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μοιάς να κόψεις. Έλα. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρήγα και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6.
8 και 20 πήγε, ρε παιδί μου, για να βγούμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες οι οποίες έχετε συντονιστεί στα live streams τα οποία κάνουμε σε Facebook, σε YouTube, καλημέρα και στο TikTok. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για μαζευτείτε σήμερα 15 Φεβρουαρίου να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Τώρα προσπαθούσα και εγώ να συνδεθώ. Διαπίστωσα ότι κάποιος λέει πήγε να μπει στον λογαριασμό μου στο Facebook και το Facebook μου κλείδωσε το λογαριασμό και πρέπει να κάνω καινούριους κωδικούς. Οπότε για τους φίλους του Facebook δεν θα μπορέσω σήμερα να βλέπω τα μηνύματά σας. Έτσι με ενημέρωσε. Λέει κάποιος μπήκε, λέει, από κάπου από Αμερική χθες το μεσημέρι, Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα. Δεν ήμουν εγώ, μάνα μου. Δεν ήμουν εγώ. Οπότε τώρα πρέπει να ξανακάνουμε κωδικούς από την αρχή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Προσπαθούσα λίγο να ξεκινήσω την εκπομπή και να μου στείλετε λίγο από πού μας ακούτε, να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά, αλλά κυριολεκτικά δευτερόλεπτα πριν να βγω στον αέρα, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο το οποίο με έχει κάνει έξω φρενών. Πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσω τώρα να κάνω την εκπομπή Ανάστα ο Κύριος ή να το κρατήσω για λίγο παρακάτω, αλλά πραγματικά δηλαδή αυτό το βίντεο το οποίο εντόπισα στο YouTube, σε μία πλατφόρμα την οποία τη βλέπουνε μικρά παιδιά. Και είναι ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε προ 5 ημερών, πριν από 5 ημέρες. Μέσα σε 5 ημέρες, καλά ότι έπρεπε να κατέβει το βίντεο αυτό σε 5 λεπτά από την πλατφόρμα, σε 5 λεπτά μέσα. Κανονικά, επειδή υπάρχουν φίλτρα, δεν θα έπρεπε καν να έχει ανέβει. Εγώ τώρα αν στο βίντεο που κάνουμε live stream στο YouTube, πω στο Γιώργο τον Δαμιανίδη, Γιώργη, πέτα ρε παιδί με ένα τραγούδι να αφιερώσουμε στον Καψούρα τον Πρωθυπουργό. Γιατί έτσι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τι τραγούδι θα αφιερώνατε στον Καψούρα τον Πρωθυπουργό, ρε παιδιά μου, τι τραγούδι θα αφιερώνατε εσείς, ορίστε το λέω. Στο 6907-483-484 στο Viber, στείλτε μας μηνυματάκι, τι τραγούδι θα αφιερώνατε στο Ζεύγος, το Καψούρικο. Εχθές ρώτησαν από ένα ράδιο Καψούρα εκεί στην Κοζάνη, τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, εάν είναι Καψούρας. Εάν εγώ τώρα. Χωρίς πλάκα όμως, στείλτε, τι τραγούδια θα το αφιερώνατε του Ζεύγους, του Πρωθυπουργικού, που πήγε με το Lear Jet στην Κοζάνη για να κάνει διήμερη περιοδία στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Με το Lear Jet και έβγαζε βιντεάκια γιατί είναι και TikToker. Καλά, γενικότερα η κυβέρνηση έχει TikToker, έχει υπουργούς, ηθοποιούς και πάει λέγοντας. Έβγαζε βιντεάκι μέσα από το αυτοκίνητό του που δεν φορούσε και ζώνη, όπως ορίζει ο νόμος να φοράει ζώνη, να φοράνε ζώνη όλοι οι επιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμα και αν είσαι στα πίσω καθίσματα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ήτανε χωρίς ζώνη στο πίσω κάθισμα, μιλούσε, έδινε συνέντευξη σε κάποιο ραδιόφωνο και έβγαλε βίντεο επικοινωνιολόγος του και το ανέβασε στο TikTok, γιατί έγινε και TikToker το παλικάρι μας. Γιατί ρε επικοινωνιολόγη δεν έβγαλες και ένα βίντεο να το ανεβάσει στο TikTok μέσα από το Ζεύγος που έχει πολύ μεγάλη καψούρα μέσα από το Lear Jet, που πήγαιναν μέσα στο Lear Jet. Στείλτε μηνυματάκι στο 6907-483-484. Να, άρχισε ο άλλος. Άρχισε ο άλλος. Κάνει αφιερώσεις από μόνος του. Ερώτα μου αγιατρευτέ. Και καψούρα μεγάλη. Εσύ αυτό θα αφιέρωνες. Ερώτα μου αγιατρευτέ, μακριά σου δεν κάνω. Εντάξει, είναι mainstream. Είναι εγγύηση. Όχ, πολύ καψούρα, ρε αδελφέ. Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου. Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου. Εσύ με κυβερνάς. Μόνο εσύ με κυβερνάς. Είσαι εσύ το διάλωση. Άκου τώρα, Γιώργο, καλέ μου φίλε, όμως, και εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, για αυτό το τραγούδι που βάζουμε εδώ πέρα στον Focus FM, πιθανότατα θα μας έρθει ένα μπαν στο live που κάνουμε στο Facebook. Χαλάλι σας. Θα τα σπάσουμε. Βάλ το ξανά, ρε. Ερωτά μου, ερωτά μου, ερωτά μου. Χαλάλι σας, ρε. Χαλάλι. Αλλάξαμε ρεπερτόριο τώρα. Καψούρα μεγάλη για σας. Έχουμε μεγάλη καψούρα για εσάς. Και εσείς για εμάς. Αμοιβαία τα αισθήματα. Σ' αγαπάω, Μακούς. Σ' αγαπάω, σε λέω. Να το κάνουμε και σαλονικιώτικο. Σ' αγαπάω, Μακούς. Όχι αφιερωμένο στο Μητσοτάκι αυτό. Ο Μητσοτάκης μπορεί να το αφιερώνει αυτό στη Μαρέβα. Ο Κυριάκος στη Μαρέβα με αγάπη.
για αυτά τα πολύ ωραία καψουροτράγουδα. Και αν θέλετε να αφιερώσετε κι εσείς ένα καψουροτράγουδο στο ζεύγος στο πρωθυπουργικό, να μας το πείτε. Τα βράδια μου, φωτιά που με καίνε. Πιωτό στο ποτήρι μου και τα δυο χείλη μου φωνάζουν και λένε. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω. Έλα εδώ, κράτα το μαρκούτσι εδώ. Κούλα, λοιπόν, κούλα μ' ακούς, θα σου πάρω τώρα ένα καινούριο καψουροτράχουτο να πούμε. Έλα κούλα μ' ακούς. Δεν θα κάνουμε εκπομπή σήμερα, να ξέρετε. Δεν θα κάνουμε σήμερα εκπομπή, μ' ακούτε. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τι γίνεται, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν πέσει οι παραγγελιές η μία μετά την άλλη. Να, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα, ολόκληρο κατεβατό. Πρέπει να το μελετήσω αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Εφημερίδα της κυβέρνησης. Θα το δω μετά τώρα, αυτό δεν μπορώ να το δω τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτά τα τραγούδια τα πολύ ωραία, γιατί έχουμε και άλλα εδώ πέρα και άλλες προτάσεις για να βάλουμε. Μπορείτε να στέλνετε τα καψωροτράγουδά σας, παιδιά. Θα βάλω τέρμα, λέει, το ράδιο Σφακιανάκης, λέει, θέλει να ακούσει η Φωτεινή και άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια είναι αυτά, αλλά για να βάλουμε εμείς τώρα αυτά τα τραγούδια θα πεταχτεί το Facebook, θα μας κάνει ban το live stream που κάνουμε, θα πεταχτεί το YouTube, θα μας κάνει ban το βίντεο το οποίο ανεβάζουμε, γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί, λέει, να παίζουν τέτοιες μουσικές, γιατί υπάρχουν δικαιώματα. Όπως επίσης υπάρχουν αυτόματοι κόφτες σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες βάζουν stop σε περίπτωση που ανεβάσεις κάποιο βίντεο το οποίο είναι υβριστικό, κάποιο βίντεο το οποίο είναι ρατσιστικό, και όλοι ξέρουμε τι γίνεται με τα βίντεο τα οποία θεωρεί η πλατφόρμα η συγκεκριμένη και σχεδόν όλες οι πλατφόρμες ότι είναι fake news. Όλοι το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Να μας κατεβάζουν τους λογαριασμούς, να μας μπλοκάρουν τους λογαριασμούς και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Οπότε εγώ απορώ πώς είναι δυνατόν ένα βίντεο. Πώς είναι δυνατόν ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε πριν από 5 ημέρες στο YouTube, 5 ημέρες, το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι 5 λεπτά επάνω και να έχει κάνει 130.000 προβολές μέχρι ώρας που σας μιλάω, 130.000 προβολές, το οποίο αποδεικνύει τη σύψη της κοινωνίας. Σύψη! Ποιο είναι το βίντεο, θα το πω σε λίγο. Θα το πω σε λίγο. Και θα πρέπει να μπούμε μαζικά, όχι για να το δούμε και να πάρουμε μάτι, για να το κάνουμε αναφορά να κατέβει. Δεν με νοιάζει ποιος το ανέβασε. Δεν με νοιάζει αν αυτοί έχουν κολλητιλίκια με νονούς και πάει λέγοντας. Πραγματικά, όταν αυτό το βίντεο είναι εκεί 5 μέρες και μπορεί να το δει το παιδί μου, μπορούν να το δουν οι κόρες μου, μπορούν να το δουν οι κόρες σας, μπορούν να το δουν οι γιοι σας, για να καταλάβουν πόσο λάθος είμαστε και από κάτω να το βλέπουν οι σαλιάριδες και να σχολιάζουν και το YouTube να μην το έχει κατεβάσει. Να μην το έχει κατεβάσει το συγκεκριμένο βίντεο. Ξεφτύλα μεγάλη. Απαράδεκτα πράγματα. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τον Καψούρα, τον Μητσοτάκη. Βάλε ρε τι τον είπε ο δημοσιογράφος της. Με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων και εκπροσωπώντας και το ράδιο Καψούρα της Πτολεμαϊδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Επιτέλους μια ερώτηση που ταιριάζει, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Κοιτάξτε, συνοδεύομαι από την σύζυγό μου, την οποία κάλεσα να περάσει την ημέρα των ερωτευμένων μαζί μου στην Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, οπότε νομίζω ότι από αυτά μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους σήμερα και να πω βέβαια και εγώ το κλισέ ότι οι ερωτευμένοι δεν γιορτάζουν μόνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλιώς δεν θα υπήρχε ράδιο Καψούρα, έτσι δεν είναι, αλλιώς θα κάνατε εκπομπή μια μέρα το χρόνο. Σωστά, βέβαια, σωστά, πολύ σωστά. Κέρλες Γουίσπερ, φιλαράκι, έχω χορέψει μπλουζ με το Κέρλες Γουίσπερ και εσύ για να γελάς στα πάρτι της εποχής τότε. Πάει, θα τη ρίξουμε την εκπομπή σήμερα, να ξέρεις. Ποιο είναι αυτό? Ύμνος. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Α, το κατάλαβα. Μεγάλη περίπτωση. Τετάρτη το βράδυ ο σταθμός μας οργανώνει τη μεγάλη βραδιά της Καψούρας στο κέντρο Καψουροξημερώματα. Καψουροτράγουδα, καψουροβλέτη τρικούβερτο. Μη λείψει κανείς. Και τα UFO θα έρθουνε, παιδιά. Θα έρθουνε και τα UFO. Πάει και αυτό το παραμύθι. Τελείωσε, θα τα πούμε σήμερα και για το παραμύθι αυτό. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα αφιερώνεται στο καψουροζεύγος, το πρωθυπουργικό,
μπορείτε να το στείλετε στο 6907-483-484. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί. Όλοι μαζί. Ζηλεύω πολύ, ζηλεύω πολύ, που άλλος αγκαλιάζει. Ζηλεύω πολύ, ζηλεύω πολύ, που δίπλα σου πλαγιάζει. Λοιπόν, πάμε λίγο να το σοβαρέψουμε το πράγμα. Πάντως, να ξέρετε, θα συζητήσουμε και για τα UFO σήμερα. Αυτά τα οποία υποτίθεται ότι τα καταρρύπτουν, τα κάνουν, τα δείχνουν. Μπαλόνια Gate, έτσι έχει ονομαστεί το καινούριο σκάνδαλο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 με εξαιρετικούς καλεσμένους. Να σταθώ λιγάκι στο ότι πριν να σας πω για αυτό το βίντεο, το οποίο για μένα θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε σοβαρά, προκειμένου να μην θέλουμε να προωθούνται και να τα βλέπει η νεολαία μας αυτού του είδους τα διαδικτυακά σκουπίδια, τα παρτάλια του διαδικτύου, τα οποία κονομάνε κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι αυτοί ανεβάζουν αυτά τα βίντεο και κονομάνε. Και το YouTube τα επιτρέπει. Όπως τα επιτρέπει και το TikTok, όπως τα επιτρέπουν και άλλες πλατφόρμες. Και αν εγώ ανεβάσω και θέλω να σηκώσω ψηλά το θέμα του Pfizer Gate, θα φάω 800.000 μπαν. Δεν θα υπάρξει περίπτωση να με αφήσουν να μιλήσω με γιατρούς οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν μία άλλη πραγματικότητα από αυτή την οποία έχουν φυτέψει στο μυαλό μας 2,5-3 χρόνια. Εάν θέλω για παράδειγμα να κάνω συζήτηση που θα κάνω σήμερα για τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι μισθοφόροι, οι οποίοι είναι ναζιστές που ετοιμάζουν αυτοσχέδιες χημικές βόμβες και τις ρίχνουν πάνω σε Ρώσους αλλά και σε άλλους στόχους που έχουν, και αυτά τα οποία κάνουν είναι εγκλήματα πολέμου. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Αν εγώ τα ανεβάσω αυτά, θα τα κατεβάσουν σε 5 λεπτά. Όμως το βίντεο αυτό, το οποίο θα σας περιγράψω σε λίγο, είναι εκεί 5 μέρες και έχει κάνει 130.000 προβολές. 130.000 προβολές. Και ο Έλληνας με τι ασχολείται, ρε παιδιά? Ο Έλληνας ασχολείται με Survivor. Τώρα έχω μπροστά μου τα δημοφιλέστερα, λέει, του 24ωρου. Τα δημοφιλέστερα του 24ωρου. Σε site περιοπής που το διαβάζει ο κόσμος και είχε πάρει και χοντρά. Αυτός που έχει αυτό το site τα είχε πάρει χοντρά, όπως τα είχε πάρει χοντρά και η γυναίκα του για το δικό της site. Έτσι. Με τη λίστα πέτσα. Ξέρετε ποια είναι τα δημοφιλέστερα του 24ωρου? Ξέρετε τι βλέπουν αυτοί οι οποίοι διαβάζουν αυτό το πράγμα? Ευαγγελία, λέει, Συριοπούλου. Η απίθανη ιστορία. Την ημέρα που γέννησε το γιο της έφτασε στο νοσοκομείο με διαστολή 8. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, η Ευαγγελία Συριοπούλου? Εγώ δεν την ξέρω. Survivor. Ο Σάκης Κατσούλης την πιο άβολη στιγμή του. Σοπάρε μεγάλε. Αλκοόλ. Ένα χάπι πριν τη βραδινή έξοδο μπορεί να προστατεύει από τη μέθη. Δηλαδή, πώς να μην μεθάμε, να πίνουμε ένα χάπι για να μην μεθάμε. Φοβερό πανό των φίλων της Paris Saint-Germain. Βίντεο. Δηλαδή, ανέβασαν ένα πανό χθες στο Champions League και αυτό είναι από τις δημοφιλέστερες ειδήσεις. Να σου πω την αλήθεια, προτιμώ να δω αυτό παρά να δω τον Σάκη Κατσούλη στο Survivor στις πιο δύσκολες στιγμές του. Αλήθεια το λέω. Γιώργος Παπαδάκης, υπάρχουν ερωτικές σφήνες, αναρωτιέται. Και εδώ μιλάμε για το βίντεο, μάλλον αν καταλαβαίνω καλά από τον τίτλο, μιλάμε για το βίντεο το οποίο θέλω να σχολιάσω για το YouTube. Λέει ο Παπαδάκης, υπάρχουν ερωτικές σφήνες, για να δείτε λίγο πώς τσιμπάει ο κόσμος. Και η Μαρία Αναστασοπούλου απαντάει, μπορείς να με βγάλεις από το πλάνο? Το δείχνουν όμως, το δείχνουν όμως, για να πάρει μάτι ο άλλος και να μείνει εκεί. Θα μου πεις, Αμιανίδη, και εσύ το λες. Ναι, το λέω για να το ρίξουμε. Όχι για να το παίξω και καλά για να κάνω νούμερα. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, να αφήνεις αυτό το βίντεο. Γιατί αν δεν το έλεγε ο Παπαδάκης,
δεν θα είχε 130.000 προβολές. Το είπε και ο Παπαδάκης, είχε 100.000 προβολές, έγιναν 130.000 προβολές και θα γίνουν και 200. Sin Boy λέει, θρίλερ με τις φήμες για το θάνατο του τράπερ, σώπαρε μεγάλη. Οι φράουλες κάνουν κακό στην κάνουν καλό στην καρδιά. Τι έδειξαν νέες έρευνες. Για αυτές τις έρευνες για τις φράουλες, ξέρετε να πείτε. Για τις άλλες έρευνες για τις ξαφνικίτιδες, δεν ξέρετε να πείτε. Αυτά είναι λέει τα 7 σύγχρονα θαύματα του κόσμου. Ρε μάθετε τα 7 θαύματα του κόσμου τα κανονικά και μετά ασχοληθείτε με τα σύγχρονα θαύματα του κόσμου. Τι είναι η μόρα που μας πνίγει στον ύπνο μας. Αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα είναι η αλήθεια, εντάξει. Αλλά δεν είναι για να το έχουμε στα δημοφιλέστερα του 24ωρου. Το τι είναι η μόρα που μας πνίγει στον ύπνο μας. Εδώ μας πνίγουν στο ξύπνιο μας με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Συγγνώμη. Ασχολούμαστε με αυτά και δεν ασχολούμαστε. Ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη δεν ήταν, ρε εσύ Γιώργο. Στην Κοζάνη ήταν. Εκεί που δεν άφηνε τους ανθρώπους να διαμαρτυρηθούν. Τα κλασικά, τα ίδια, τα ωραία δημοκρατικά πράγματα. Γιατί λοιπόν στην Κοζάνη δεν μίλησαν για το ποσοστό των αυτοκτονιών, το οποίο τη διετία 2020-2022 έχουν αυξηθεί κατά 25%. 25% έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα κατά το διάστημα 2022. Και στη Δυτική Μακεδονία που ήσασταν, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει αύξηση στις αυτοκτονίες. Και δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έβγαλα από το μυαλό μου, είναι στοιχεία σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών και το Ερευνητικό Δίκτυο Καταγραφής του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Η οργάνωση αυτή λέγεται Κλίμακα και έχει δώσει μια συγκλονιστική πραγματικά έρευνα στη δημοσιότητα, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, αλλά και αυτή να δεν έγιναν αναφορές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι αυτοκτονίες αναφύλω το 22, με πηγή ξαναλέω το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών Κλίμακα, κατά 78% αφορούν άντρες και 22% αφορούν γυναίκες. Ξαναλέω, υπάρχει μια συνολική αύξηση στην Ελλάδα τη διετία 2022 της τάξης του 25% αυτοκτονίες, παιδιά. Αυτό άμα το βάλουμε κάτω είναι 2-3 αυτοκτονίες την ημέρα. Το καταλαβαίνετε? Αυτοκτονίες ανά ηλικιακή ομάδα το 22. Η πιο υψηλή είναι 60-64 ετών. Μετά έχουμε υψηλά ποσοστά 35-39, 50-54, 55-59, αλλά και σε χαμηλότερες ηλικίες. Αυτοκτονίες 10-14, 15-19, 20-24, το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή έχει γίνει μια συγκλονιστική έρευνα ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο αυτοκτονούν. Παραμένει βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι αδιευκρίνιστο για τον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει στην αυτοχειρία ο άνθρωπος. Κατά 43%, το 43% των περιπτώσεων είναι άγνωστο για το πώς αυτοκτονούν. Αλλά το 22% έχει να κάνει με απαγχωνισμούς, το 13% έχει να κάνει με αυτοπυροβολισμό, το 16% έχει να κάνει με απαγχωνισμό. Ενώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις με αυτοπυρπολισμό και αυτοτραυματισμό, γενικότερα δηλητηρίαση και πάει λέγοντας. Η περιφέρεια η οποία έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στην καταγραφή αυτοκτονιών είναι η Κρήτη, παιδιά. Η Κρήτη είναι πρώτη στη λίστα. Ακολουθεί η Αττική, μετά είναι η Κεντρική Μακεδονία, μετά είναι η Θεσσαλία, μετά είναι η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος και πάει λέγοντας. Και η Δυτική Ελλάδα έχει αυξημένα ποσοστά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Γιατί κανένας δεν μιλάει για αυτά τα ζητήματα και μας παρουσιάζεται μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη? Ξέρετε γιατί αυτοκτονεί ο κόσμος? Έχετε σκεφτεί γιατί αυτοκτονεί ο κόσμος? Ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του είναι ο βασικός λόγος για να προβεί σε αυτή την ενέργεια η οποία τερματίζει τη ζωή του? Λοιπόν, εμείς θα τους ψάξουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους αυτούς από το συγκεκριμένο παρατηρητήριο για τις αυτοκτονίες. Είναι ο ψυχίατρος και επιστημονικός διευθυντής της Κλίμακας, ο κύριος Κυριάκος Κατσαδόρος, η ψυχολόγος από το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη Αυτοκτονίας, η κυρία Ζαφυροπούλου Δήμητρα. Θα τους ψάξουμε και να τους ρωτήσουμε.
τι μας λένε αυτές τις στατιστικές. Τι μας λένε αυτές τις στατιστικές. 25% πάνω οι αυτοκτονίες. Και εμείς ασχολούμαστε με το survivor. Και όταν έρχεται να σου πάρει ο άλλος στο σπίτι, χαιρετάς. Βάζεις το σκηνή, σαπούνι και γεια σας. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Όλα αυτά κάτω από το χαλί. Να τα κρύψουμε. Εφτάνει πια, νησάφι. Και έρχομαι στο βίντεο. Είναι μια ομάδα στο διαδίκτυο. Δεν θα πω ούτε το όνομά τους. Υποτίθεται ότι... Όχι υποτίθεται. Έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers, παιδιά. Μπαίνουν εκεί πέρα. Δηλαδή πραγματικά είναι απαράδεκτο. Το βλέπα, έπεσα πάνω στο βίντεο εντελώς τυχαία. Λίγο πριν να βγω στον αέρα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων και το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι μόνο άντρες και γυναίκες. Είναι άντρες και γυναίκες. Το πρόβλημα είναι ότι είναι διάφορων ηλικιών. Έχει και μικρότερους, έχει και μεγαλύτερους. Έχει και ναρκωμανείς. Έχει και εξαρτημένους ως σεξ από ό,τι καταλαβαίνω. Και ανεβαίνει ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Αρχηγός λέει βγάζει τη σφήνα από την Ίνα». Και κέρασμα στο κοινό. Λέω, ποια σφήνα, ποιος αρχηγός, ποια είναι. Τι σφήνα ρε φίλε είναι αυτό. Γελάς, ε. Γελάς. Και είναι μια ομάδα, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Έξι νομά σε ένα δωμά. Πίνουνε. Ρουφάνε. Είναι τέσσερις άντρες, δύο γυναίκες. Και από ό,τι καταλαβαίνω... Είναι ένα live το οποίο γίνεται και έχει σεξουαλικού περιεχομένου συζητήσεις. Όπου σε κάποια φάση κάποιος λέει, τέλος πάντων λέει το ένα το κορίτσι, εγώ φοράω μια σφήνα τώρα. Τώρα με ρωτάτε πού τη φοράει τη σφήνα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η ώρα βέβαια είναι και 42, τα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο. Είχε μέσα ένα ερωτικό βοήθημα τέλος πάντων, τοποθετημένο. Και ο άλλος, ο αρχηγός, βγάζει τη σφήνα από εκεί που ήταν τοποθετημένη και τη βγάζει και τη δείχνει στην κάμερα. Η οποία έχει και καρδούλα λαβή, δείχνει. Και το YouTube το έχει αυτό το βίντεο ανεβασμένο εδώ και 5 μέρες. Έχει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, 130 για την ακρίβεια το είδα πριν να μπω στο στούντιο. Και αν εγώ πάω να ανεβάσω κάτι άλλο το οποίο θα προβληματίσει τον κόσμο, θα μου το φάνε σε 3 λεπτά. Την εκπομπή σήμερα που βάλαμε 5 τραγούδια, θα την κατεβάσουνε, θα έχει 7 διαφορετικά χτυπήματα για να κατέβει το βίντεο. Και αφήνουν αυτούς τους, να μην τους χαρακτηρίσω, είναι ο άλλος, είναι 60 χρονών ρε. Είναι 60 χρονών και είναι μπροστά, κόρες του θα μπορούσαν να είναι οι άλλες δύο οι κοπέλες οι οποίες κάθονται εκεί πέρα. Να σας χαίρετε η μάνα σας ρε και ο πατέρας σας. Που στείνεσαι μπροστά στο φακό για μερικά like για να σου βγάλει ο άλλος τη σφήνα και να τη δείξει την κάμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι σύψη κοινωνική είναι αυτή? Δεν είμαι πουριτανός, αλλά μεγαλώνω παιδιά. Εκεί εσείς οι σερίφιδες του διαδικτύου που τόσο καιρό μας είχατε με το χέρι στο καρύδι, μην ανεβάσουμε τίποτα, τι κάνετε? Τι κάνετε και εσείς σφήνες φοράτε? Και συμπάσχετε? Συμπαραστέκεστε στη σφήνα? Σφηνωμένοι είστε κι εσείς? Δεν είναι σφήνα σαν τη σφήνα στα σπορ του Πετρουλάκη. Όχι. Άλλη σφήνα είναι. Άλλη σφήνα είναι. Που άλλος την τρώει και ζορίζεται και άλλος την τρώει και δροσίζεται. Ρωτάω. 5 μέρες το βίντεο αυτό ανεβασμένο πάνω. Ενώ αν εγώ βγάλω αύριο που θα βγάλω, θα κάνω συνέντευξη του Σουχαρίν Μπάγκτη πρώτο ο Θεός. Αν τον ανεβάσω σε 3 λεπτά μέσα, θα έχω φάει μπαν, θα μου έχουν κλείσει το κεινάλι. Ο Σερέτης θα έχει πάθει εγκεφαλικό, θα μου λέει ρε Δαμιανίδη πάλι μας κατέβασε στο YouTube και θα έχει δίκιο. Γιατί έκανα μια συνέντευξη. Αλλά το να βάλω τη σφήνα και μετά να τη βγάλω και να τη δείξω στον κόσμο, αυτό όχι, είναι ok, είναι μια χαρά. Κατάντια. Σύψη. Ο άλλος 60 χρονών καραφλός. Δεν το λέω προσλητικά, αλλά είναι καραφλός, φαίνεται ότι είναι μεγάλος ηλικία ο άνθρωπος. Έχει βάλει και το επώνυμο το... Πώς το λένε? Το κασκόλ. Και κάθεται και χαλβαδιάζει την άλλη εκεί πέρα που τραβάει τη σφήνα από εκεί που την είχε βάλει.
Και αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά. Δεν με νοιάζει αν είναι 60 ή αν είναι 40 ή αν είναι 50. Σαν 60 φαίνεται. Ο άλλος ο ναρκωμανής από πίσω με το κόκκινο το μαλλί που έγινε και influencer, μην πω την τρέλα μου μέσα, να τον πάρει ο Μητσοτάκης. Να τον πάρει ο Μητσοτάκης που ψάχνει για influencer. Να τον κατεβάσει στα ψηφοδέλτια. Τώρα που μας λένε για τα ψηφοδέλτια και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Καλά, του ΚΚΕ έκανε μεταγραφή τον άντρα, λέει, της Στικούδη. Γκράντε. Ο άντρας της Στικούδη ΚΚΕ. Τι σχέση έχει η Στικούδη με το ΚΚΕ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εκτός αν θέλουν να μας πούνε κάτι για τη Σφίνα. Εκτός αν θέλουν να μας πούνε ότι βάλτε Σφίνα. Μπορεί να σας αρέσει. Εκτός αν θέλουν να μας πούνε κάτι. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Κανένας δεν ασχολείται με τα σοβαρά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Έβλεπα τα δελτία ειδήσεων να μας λένε ότι σήμερα θα ανακοινώσει ότι θα πάρουν 200 με 300 ευρώ οι συνταξιούχοι. Έτσι. Δανεικά επιδόματα. Δανεικά και αγύριστα. Περίμενα να δω χθες ένα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ. Για τον Άριο Πάγο και την απόβασή του και δεν έβλεπα κανένα. Έβλεπα χθες τις ειδήσεις όλη την ημέρα να κάνουν διαφήμιση το Μητσοτάκη ότι ήταν περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, ότι απάντησε και την καψούρα του με τη Μαρέβα, ότι ξεπούλησαν τα ανθοπολία για τον Βαλεντίνο, ότι ξεπούλησαν τα, πώς τα λένε, τα ζαχαροπλαστεία με τις τούρτες για τον Βαλεντίνο και τι καλά που είμαστε ερωτευμένοι, αλλά για τις αυτοκτονίες που καταγράφουν τη διετία 2020-2022, 25% αύξηση, το καταλαβαίνετε. 25% αύξηση, αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό και υπάρχει ολόκληρη έρευνα, ρε συνάδελφοι δημοσιογράφοι, να ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα. Να δώσετε τα αναλυτικά στοιχεία. Να γίνουν συζητήσεις σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πάνελ για το πώς μπορούμε να σταματήσουμε τους ανθρώπους να βάζουν τέλος στη ζωή τους. Να σταματήσουμε τις αυτοχειρίες. 78% είναι άντρες. 22% είναι γυναίκες, ποσοστιαία. Σε όλη την Ελλάδα η Κρήτη είναι πρώτη σε αυτή τη μαύρη λίστα. Που καταγράφει 25% αύξηση των αυτοκτονιών. Αλλά όχι. Δώσε στον Έλληνα survivor, δώσε στον Έλληνα master chef, δώσε στον Έλληνα κουτσομπολιό και βάλτε του τώρα βίντεο στο YouTube να βλέπουν τις Σφίνες. Και εγώ άμα βάλω ένα τραγούδι στο YouTube θα μου ρίξετε το live, για παράδειγμα. Και καλά θα κάνει, αν τα δικαιώματα είναι εκεί και πρέπει εγώ να πληρώνω δικαιώματα όταν βάζω το έργο κάποιου άλλου. Ναι, αν αυτό είναι σωστό. Σωστό είναι. Γιατί να γράφει ο Γιώργος ένα τραγούδι και να το παίζω εγώ μάγκας με το τραγούδι του Γιώργου, για παράδειγμα. Αλλά είναι σωστό το παιδί του Γιώργου, το παιδί το δικό μου, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να πέσει πάνω σε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι 5 μέρες εκεί, και να δείχνει τον άλλο να τραβάει τη Σφίνα και να τη δείχνει στην κάμερα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και να το σχολιάζει μετά. Αν είναι αυτός ο διάλογος, γιατί έμεινα μόνο στον τίτλο και δεν έχω δει, δεν θα το πω ότι σχολίασα αυτό το βίντεο, αλλά φαντάζομαι ότι για να λέει για Σφίνες ο Παπαδάκης και ερωτικές Σφίνες, μάλλον κάτι τέτοιο. Εκεί πρέπει να ήταν η συζήτηση. Για την οικονομία θα μιλήσει κανένα, στην πραγματική οικονομία. Και όχι και αυτά τα επιδόματα τα οποία διαφημίζουν ολημερής και ολινυχτής. Τα πληρωμένα από κρατικό χρήμα κανάλια. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις δίνω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη το Σκάλκο, για να συζητήσουμε λίγο για αυτά τα σημαντικά θέματα της πραγματικής οικονομίας και ενδεχομένως να ακτινογραφήσουμε λίγο και το μεταγραφικό έτσι πολιτικό σκηνικό εν ώψη και των εκλογών. Γιάννη Σκάλκο, καλημέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές του Focus. Τι γίνεται, είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς εκεί στην Αθήνα, φαντάζομαι, έτσι. Και η Α και Β Θεσσαλονίκη. Αχαμός. Μάλλον είναι σαν πολύφερνες νύφες. Έχεις δίκιο. Γιατί το λες όμως. Έχουν μπει και άλλοι τώρα που θέλουν να
να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να παίξουν ρόλο υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος. Μάλιστα. Κάτι έχω ακούσει, κάτι έχει πάρει το μάτι μου. Κάποιοι βγαίνουν από το χρονοτούλα από τις ιστορίες, μυρίζουν ναφθαλίνη. Ακριβώς. Θα τα δούμε αυτά, έτσι, ναι, να τα περιμένουμε. Θέλουν να έχουν ένα ρόλο, αφού δεν τους έχει τοποθετήσει με την ψήφο του ελληνικός λαός κάπου. Ναι. Αναζητούν ένα ρόλο. Να σου πω, Γιάννη Σκάλκο, καλέ μου συνάδελφε, γιατί αυτός ο ελληνικός λαός να έχει τόσο κοντή μνήμη, γιατί να είναι σαν να έχουμε Αλτσχάιμερ κάθε φορά που πλησιάζουμε σε εκλογές και να επιτρέπουμε σε αυτά τα πολιτικά απολυθώματα, να το πω έτσι, γιατί όταν κάποιος είναι εξαφανισμένος πάρα πολύ καιρό και απλά τον βγάζουν γιατί θέλουν να εστιάσουν κάπου που θεωρούν ότι έχουν απώλειες, γιατί εμείς δεν τους εξαποστέλνουμε πριν καν σκεφτούν οι άλλοι να τους επαναενεργοποιήσουν. Στέφανε, νομίζω ότι πια το σύνολο των Ελλήνων είναι πολύ πιο έμπειροι, ναι, και πολύ πιο έτοιμο πόλεμοι σε αυτά. Όχι το 100%, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι και με απόσταση από τα πολιτικά πράγματα, ναι, ακόμα και τώρα, μετά από την καταστροφή των μνημονίων και την πανδημία 2 χρόνια, κοντά 3 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι θα όποιος επιχειρήσει να διεκδικήσει ρόλο αυτόκλητου δασκάλου για να κουνήσει το δάχτυλο απέναντι σε ψηφοφόρους, μάλλον θα βρει τις πόρτες κλειστές. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος τους. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι επιχειρούν, είναι δύο συγκεκριμένοι. Ο ένας πολύ περισσότερο, ο οποίος έχει βγει και σε τηλεοπτικά πάνελ, ναι, τον άκουγα πριν από λίγο και σε ραδιοφωνικό σταθμό εδώ των Αθηνών. Mm-hmm. Προσπαθεί, έχει άγχος, θέλει να έχει το ρόλο εκείνο που θα δημιουργήσει ένα κύμα υπέρ του κόμματος για να έχει εγγράψει υποθήκη για την επόμενη μέρα. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν θα καταφέρει. Ναι. Πουλάνε πατρίδα πάντως, αυτό είναι ενοχλητικό σίγουρα. Στέφανε, απλώς να εξομολογηθώ, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Ναι. Όταν πέρασε ένας τέτοιος άνθρωπος τη Βουλή με την ψήφο του ελληνικού λαού, uh-huh, κοινοβουλευτικό κάλυπτα τότε για την ΕΡΤ, ναι, στην είσοδο είπε σε μένα και σε άλλους δύο συναδέλφους που ήμασταν εκεί, εγώ ήρθα να κυβερνήσω. Και συγγνώμη θα το πω, αλλά πέσαμε κάτω από τα γέλια. Mm. Νομίζω άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να κυβερνήσουν, εντάξει, τώρα τι ρόλο διεκδικούνε. Ναι, της κολοτούμπας τέλος πάντων σίγουρα θα πάρουν το μετάλλιο. Ναι. Εντάξει, θα έχει πρόβλημα βέβαια η Νέα Δημοκρατία με το ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας που θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια. Θα έχει νομίζω πρόβλημα. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερος. Όταν ακούω τώρα τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς να βγαίνουν και να προσπαθούν να ασκήσουν αντιπολίτευση, τώρα θυμήθηκα να ασκήσουν αντιπολίτευση, ή του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δεν είναι πλέον στη Βουλή, έτσι, τους πήρε και φύγανε ο Τσίπρας. Α, τώρα που είπα και αυτό, θα πάω λίγο ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μου αλήθεια, Γιάννη Σκάλκο, από τη Βουλή φύγανε από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, από τις επιτροπές φύγανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για το λέω, γιατί είναι και στις επιτροπές, απλώς δεν ψηφίζουν. Α, είναι, το 70 πέφτει όμως στις επιτροπές. Εντάξει, το θέμα είναι η στάση αυτή που περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν θα είναι σε καμία ψηφοφορία, αλλά το θέμα είναι το εξής, Στέφανε. Πραγματικά, αν δεν έχουμε εκλογές, ναι, στις 9 Απριλίου, ναι, δηλαδή να διαλυθεί η Βουλή στις 10 Μαρτίου, ναι, θα εξακολουθούν να μην ψηφίζουν τίποτα. Έλαντε. Εμένα μου κάνει το καλή εντύπωση. Έλαντε. Πάντως δεν είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να παρακολουθούμε τους βουλευτές, τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ να ασκούν αντιπολίτευση για την απόφαση του Αρείου Πάγου να ανάψει πράσινο φως στα φαντ για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων, όταν ο Άριος Πάγος βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, αλλά και σε παλιότερο νόμο του Πασόκ του 2003, και φυσικά, ναι, τον υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έπρεπε και αυτοί να έχουν βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια? Συγγνώμη, Στεφάνη, το 2015 ποιοι στήριξαν την τότε κυβέρνηση για να υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Σαφώς, ναι, 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 εννοείται, ναι. Εντάξει, ένας νόμος μνημονιακός. Ξεκάθαρα. Οπότε όλοι έχουν την υπογραφή τους. Δηλαδή, μην αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος πάνω στον οποίο κατά κύριο λόγο οι δικαστές του Αρείου Πάγου βρήκαν και πάτησαν. Νόμο βρήκαν. Με νόμους αποφασίζουν οι δικαστές. Και το τραγικό σε αυτό το σημείο είναι η ταχύτητα
που είχαν οι ανώτεροι δικαστές. Πολύ σωστό. Να διαβάσουν τα πολυσέλιδα υπομνήματα των δικηγορικών συλλόγων, πανεπιστημιακών ανθρώπων. Εξήγησε το μας, το... Γιάννης Κάλκο, εξήγησε το μας αυτό για την ταχύτητα, για να το καταλάβει ο κόσμος. Από το 1935 δεν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου που να έχει εκδοθεί ή τουλάχιστον να έχει ανακοινωθεί ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψή του πριν από το λιγότερο από 4 μήνες. Εδώ έχουμε σε 9 μέρες ότι έχουν κλείσει την διεργασία. Ούτε ρομπότ. Πότε πρόλαβα να διαβάσουν όλα αυτά τα οποία κατατέθηκαν στο δικαστήριο. Ούτε ρομπότ δεν προλαβαίνει να τα διαβάσει σε 9 μέρες. Μακάρι να είχαμε τέτοιες δίκες στην πατρίδα μας, μακάρι να είχαμε σε 10 μέρες να είχαμε απόφαση. Τώρα περιμένουμε την καθαρογραφή. Και γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, γιατί πρέπει να δούμε στο σώμα της απόφασης πώς τοποθετούνται οι δικαστές. Ναι. Αλλά δεν μπορεί σε 8 μέρες να λένε λευκός καπνός, έχουμε πάρει απόφαση, 65 ανώτατη δικαστική. Ναι. Άρα αυτά τα οποία υπέβαλαν οι ενώσεις, οι καταναλωτικές, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι πανεπιστημιακοί, αναρωτιέμαι πότε πρόλαβαν να τα διαβάσουν. Σωστό. Είναι εύλογο το ερώτημα, εύλογη η απορία η οποία καταθέτεις. Και είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, μιλάμε για χρόνο ρεκόρ. Ναι, γιατί το ζητούμενο στην πατρίδα μας, Στέφανε, είναι να έχουμε ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Θέλουμε, σαφώς, ναι. Αλλά να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, με όλο το σεβασμό στους δικαστές, ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι πολύ δύσκολο σε 8 μέρες, 65 ανώτατη δικαστική, να έχουν πάρει τελεσίδικη απόφαση με αυτόν τον τρόπο. Μα από το πρωί μέχρι το βράδυ να τους βάλεις να διαβάζουν, πάλι δεν προλαβαίνει. Δεν βγαίνει ο χρόνος. Δεν βγαίνει ο χρόνος. Ακριβώς. Βέβαια, η αντίστοιχα γρήγορη διαδικασία, τώρα θα μου πεις βέβαια κοινοβουλευτικά γρήγορη, δεν ξέρω αν θα είναι και δικαστικά τέλος πάντων η επικύρωσή της αντίστοιχα γρήγορη, ήταν και η ιστορία με τον μπλόκο που έβαλε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μαζί με τη θετική ψήφο του Πασόκ και το παρόν του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του κόμματος Κασιδιάρη. Ναι, κοίταξε, υπάρχει τώρα ένα θέμα εκεί. Αν έχουμε εξαίρεση κάποιων άλλων κατηγοριών που έχουμε, εδώ δημιουργούνται κάποια ζητήματα. Δηλαδή, θέλω να πω και ο Άριος Πάγος, για να δούμε τι στάση θα πάρει όταν θα επεξεργαστεί τέτοια αιτήματα. Ναι, σωστό. Δηλαδή, δεν είμαστε βέβαιοι ότι ένας νόμος έτσι όπως κατατέθηκε, γιατί υπήρχαν ενστάσεις οι οποίες ήταν δικαιολογημένες. Τώρα για να το δούμε αμιγώς κοινοβουλευτικά. Ναι. Υπήρχαν δικαιολογημένες ενστάσεις. Δεν θα πω για το ΚΚΕ που προφανώς έχει μια λογική δική του και την καταθέτει, αλλά υπήρχαν ενστάσεις και από άλλους βουλευτές, είτε και κόμματα, αλλά και βουλευτές μεμονωμένα, που λέγανε μήπως εδώ δημιουργούμε ένα προηγούμενο που θα το βρούμε μπροστά μας. Σωστό. Σωστό. Δεν συζητάμε για τον ναζισμό και τον φασισμό. Καλά, για τον ναζισμό και τον φασισμό. Η πατρίδα μας με τριπλή κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με 89 ολοκαυτώματα δεν το συζητάμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ψήφος. Αλλά εδώ είναι κάποιες συνταγματικές επιταγές που πρέπει να καλύπτονται στο θέμα της δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι το Σύνταγμα για ακόμα μία φορά το έφεραν στα μέτρα τους, έτσι. Το έκαναν λίγο λάστιχο. Ναι, είναι στα όρια. Είναι αυτό που λένε νομομαθείς και έγκριτοι βουλευτές, που ξέρουν πολύ κανονικά, είναι στα όρια. Και εδώ τώρα είναι το ζήτημα, και ο Άριος Πάγος, οι δικαστές θα έρθουν η στιγμή εκείνη, αν πραγματικά δεν το βρούμε στην επόμενη μέρα μπροστά μας. Μπορεί να είναι και του χρόνου, μπορεί να είναι και σε 3 χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και πάλι, Στέφανε. Μάλιστα. Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το Σύνταγμα δεν είναι ελάστιχο. Για να μπορεί κάθε κυβέρνηση, γιατί θέλει να πετύχει αυτοδυναμία ή δεν θέλει να πετύχει αυτοδυναμία ή ό,τι θέλει να πετύχει, να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και την τελευταία στιγμή απέναντι σε μια ιστορία την οποία μόνη της την άφησε και κακοφόρμησε, αν μπορώ έτσι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Όταν υπήρχαν τα σαλόνια στις εφημερίδες, στις κυριακάτικες, αφιερώματα με τα παιδιά με τη σβάστικα, όταν υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία εκθίαζαν και το lifestyle, το νέο που έρχεται και το lifestyle, ή κάποιοι άλλοι που περίμεναν το σοβαρό, ότι θα οριμάσει και θα γίνει σοβαρό, νομίζω τώρα μην κλαίμε πάνω το χυμένο γάλα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιάννης Κάλκο, γίνεται μια προσπάθεια για πρώτη φορά, και είναι το τελευταίο ερώτημα που σου θέτω γιατί με πιέζει ο χρόνος. Υπάρχει μια προσπάθεια η οποία γίνεται για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Καταναλωτών για εμπάργκο στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει ακόμα. Φαντάζομαι και εσύ δεν έχεις στα χέρια σου
χειροπιαστά στοιχεία για το. Όχι, αν... ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, 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 ακόμα δεν υπάρχει. Αλλά πώς το βλέπεις αυτό σαν κίνηση, τι πιστεύεις, θα περάσει το μήνυμα? Τώρα εδώ πέρα υπάρχει η θετική και η αρνητική πλευρά. Ναι. Να σου πω κάτι. Θα ήμουν πολύ με την δεδομένη κίνηση υπέρ να πάμε συνολικά και συντριπτικά. Το θέμα είναι, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν έχει χαθεί ο έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και καλούμαστε τώρα οι καταναλωτές να κάνουμε εμπάρκο, θυμάσαι παλαιότερα που κάναμε εμπάρκο στα ολλανδικά προϊόντα, διότι η Ολλανδία είχε την τάδε και την άλλη στάση κτλ. Δεν νομίζω ότι πια είναι τέτοιο μήνυμα όταν είμαστε πια πολύ κοντά στις εκλογές. Το μήνυμα είναι στην κάλπη. Εκεί. Είμαστε προπαραμονή της κάλπης. Εντάξει, εκεί. Είναι μια στάση του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ναι, προσωπικά δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Υπό την έννοια ότι μπορεί και να κάνουμε εμπάργο, αλλά να μην δούμε αποτέλεσμα. Γιατί πια το κύμα της ακριβίας έχει θεριέψει. Δεν είμαστε στην αρχή. Είμαστε στην κλιμάκωση. Μεσοπέλαγα. Αυτό για την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να γίνει ένα χρόνο πριν. Ναι. Τώρα ναι, τώρα είναι δύσκολο να. Τώρα τι να σταματήσει. Γιατί γκρινιάζουν και οι κτηνοτρόφοι, σου λέει, γιατί μα στοχοποιήσει εμά. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι δίκοπο μαχαίρι τώρα αυτό. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα. Σίγουρα θα προτιμούσα ένα εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι και πολλαπλών μηνυμάτων. Εάν καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμα αυτό με πολλαπλούς παραλήπτες. Σίγουρα όμως θα προτιμούσα, για παράδειγμα, επειδή αύριο έχουμε την Τσικνοπέμπτη, γιατί τώρα λέμε, μπορεί εγώ λέει, να γράψω ότι συμμετέχω στο τέτοιο, στο εμπάργκο, αλλά μετά να πάω να αγοράσω γάλα και γιαούρτι κτλ. Έτσι. Ενώ άμα έλεγες εμπάργκο στο κρέας για την Τσικνοπέμπτη να μην ψήσουμε κτλ., να χάσουμε και τη βόλεψή μας λίγο. Γιατί κάποιοι είμαστε βολεμένοι, κάποιοι, όχι όλοι. Ναι, κάποιοι ναι. Είναι βολεμένοι. Εκεί θα μπορούσες να δεις εάν όντως θα υπάρξει αυτό το εμπάργκο σε μια διαδικασία η οποία, εντάξει, πολλοί κόσμος την περιμένει και οι Έλληνες λίγο να ξεσκάσουν να την περιμένουν. Αλλά εκεί θα μετρούσαμε λίγο απουσίες. Εάν όντως κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα, έτσι θα σκέψω το λέω. Επικοινωνιακού τύπου. Η λογική του καταναλωτή της καθημερινότητας, Στέφανε, δεν είναι μόνο μια ημέρα. Ναι. Αλλά συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε με πολύ δυναμικό παρόν, ναι. Όμως πολύ νωρίτερα και όχι τώρα. Ναι, ναι, τώρα είναι τελευταία στιγμή, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν το μήνυμα πρέπει να το στείλουμε στην κάλπη. Εκεί καταλήγουμε, για την κάλπη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Δεν υπάρχει μαντρίπια, αυτό που θα το καταλάβουν καλά, δεν οι πολιτικές δυνάμεις. Τι θες να σου βγάλω το ηχητικό με τον Μητσοτάκη που είχε πάει στις Σέρες και του έλεγε ο άλλος, εγώ από το Μαντρί δεν έφυγα ποτέ, και του έλεγε ο Μητσοτάκης, ναι, 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 ούτε τώρα θα φύγεις. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν. Το 2023, μιλάμε για Μαντρί. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι λογικές. Το Μαντρί, το Μαντρί το κομματικό. Γιάννης Κάλκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, Στέφανε. Focus 103,6. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτσι, και είμαστε εδώ για την υπόλοιπη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα σας έχω και Γιώργο Ρωμανό. Έχουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Με το Balloon Gate, το σκάνδαλο με τα μπαλόνια, γιατί κάποιοι τα βάφτισαν, βιάστηκαν να τα βαφτίσουν UFO. Αλλά μια και θα πιάσουμε το θέμα, θα το αναλύσουμε λιγάκι το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τον Αργύρη Νταλιάνη για να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Με τη μήνυση που έκαναν οι New York Times και η γερμανική εφημερίδα Bild στην Ursula von der Leyen, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά, και απαιτούν να δοθούν στη δημοσιότητα οι διάλογοι της Ursula von der Leyen με τον CEO της Pfizer, τον κύριο Alberto Bourlas. Έτσι, όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Focus FM, έτσι να μποτίσει, δελτίο ειδήσεων μέχρι αυτή την ώρα. Να πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο Χάρης ο υδραυλικός, ο καλύτερος υδραυλικός της περιοχής, ο πιο γρήγορος υδραυλικός της περιοχής. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με βρύσες που στάζουν, με υγρασία στο μπάνιο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σπιτιού σας, με βουλωμένα φρεάτια, με σιφόνια που μυρίζουν, επικοινωνείτε με το Χάρη τον υδραυλικό και με ένα μόνο τηλέφωνο έρχεται στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας. Σας εξυπηρετεί σε οικονομικότατες τιμές για τους φίλους ακροατές του Focus FM. 6-9-3-7-0-29-7-86. Ξαναλέω, 6-9-3-7-0-29-7-86. Ο Χάρης ο υδραυλικός είναι και σήμερα στην οικογένεια του Focus FM.